Να υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, όχι. Ελπίζουμε πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Εσείς όμως είστε έτοιμοι και με εναλλακτικό σενάριο και από ό,τι φαίνεται από κυπριακές αερογραμμές πάμε να δούμε την Cypriair. Σωστά. Σίγουρα, ναι. Όταν έχεις υπόψη σου ότι υπάρχει πιθανότητα να αναλάβεις αρνητική απάντηση από τις κυπριακές αερογραμμές, δεν θα ήταν φρόνιμο για οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο να μην προσπαθήσει να βρει εναλλακτικές λύσεις για να ικανοποιήσει ακριβώς την πολιτική της κυβέρνησης που επιβάλλει ή, αν θέλετε, έχει δώσει οδηγίες προς το διοικητικό συμβούλιο και σε μένα προσωπικά να διατηρήσουμε τις κυπριακές αερογραμμές. Δηλαδή, να μας απαντήσουν όχι, πάμε αμέσως στο εναλλακτικό σενάριο. Διαλύουμε όσα έχουμε μέχρι τώρα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο, εξηγήστε είναι μας. Είναι πολύ, πολύ ευαίσθητη πράξη. Έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη σε 4 με 5 περιπτώσεις. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες πώς μπορεί να γίνει. Αυτή είναι δουλειά των τεχνοκρατών. Αύριο έχουμε τους δικηγόρους μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα έρθουν κάτω για να μας συμβουλεύσουν, αλλά και για να μας ενημερώσουν για την πορεία του σχεδίου ΑΡΦΑ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συνομολογηθούν όλες οι προϋποθέσεις που χρειάζεται και η πολιτική αεροπορία και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και οι διεθνείς αεροπορικοί κανονισμοί. Και τα οικονομικά δεδομένα, βέβαια, μιας τέτοιας εταιρείας, ώστε να επιτρέψουν να αδειοδοτηθεί η ήδη υφιστάμενη εταιρεία, η Cypriair Tours, που την είχαμε παλιά, η οποία είναι 100% θυγατρική εταιρεία, ώστε σε μια τέτοια περίπτωση να έχουμε τον χρόνο και να είμαστε έτοιμοι να μεταβιβάσουμε την παλιά εταιρεία στην καινούρια. Απολύονται, φαντάζομαι, και όλοι οι εργαζόμενοι και επαναπροσλαμβάνονται. Τεχνητά πλεονάζουν, ναι. Και ίσως να πούμε να ξαναεπανα. Προσληφτούν. Μάλιστα. Αυτό δεν, κάπως έτσι δεν απολύονται. Λειτουργείς. Όταν κλείνει μια εταιρεία, πλεονάζουν. Ναι. Και ούτε θα τερματιστεί το πτυτικό πρόγραμμα. Όχι. Ή θα κυρωθούν. Όλα θα πρέπει να γίνουν με ένα μαγικό ραβδί. Δηλαδή να συνεχίσει. Δηλαδή αυτόματα. Η εταιρεία, ναι. Πρέπει να είναι αυτόματα και έτσι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κάνατε κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες το τελευταίο διάστημα. Τα πρώτα αποτελέσματα τι δείχνουν. Τα πρώτα αποτελέσματα από οικονομική απόψεως. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλά, διότι έχουμε μπει ξανά και ήμουν εδώ πριν καιρό και είχαμε πει ότι έχουμε εξοικονομήσει περί τα 5 εκατομμύρια τον μήνα. Βεβαίως δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση, είναι και ένα διοργάνωση. Ναι. Δηλαδή, τμήματα καταργούνται, τμήματα συμπτύσσονται, καλυτερεύει η διευθυντική ομάδα. Διαπραγματευόμαστε διεθνή και τοπικά συμβόλαια που αφορούν όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί για τις κυπριακές αερογραμμές και προχωρούμε. Άρα γίνονται πάρα πολλά, τα οποία έπρεπε να γίνουν προκαιρού. Και μπορούν οι κυπριακές αερογραμμές να πετούν με τα δικά τους φτερά. Το 2014, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης, ναι. Δεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε και κέρδος. Είναι ένα μοντέλο που επεξεργαστήκαμε. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι μπορούν να κερδίζουν. Νομίζω ότι θα φύγουμε και αρκετά άλλα βαρύδια τα οποία απομένουν. Ποια είναι αυτά τα βαρύδια? Τι άλλο πρέπει να φύγει άμεσα από τις κυπριακές αερογραμμές? Πάρα πολλά, διότι δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη. Υπάρχουν κόστη τα οποία δεν ολοκληρώσαμε και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Πρέπει να πω ένα από τα μεγαλύτερα μας κόστη είναι οι σταθμοί που έχουμε στο εξωτερικό, οι οποίοι μας κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά και με ένα σχέδιο εργοδοτήσεως δικών μας ανθρώπων από την Κύπρο θα επιφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις στις κυπριακές αερογραμμές. Άρα πουλάμε αυτούς τους σταθμούς και τους αλλάζουμε? Δεν τους πουλούμε, ναι. Απλώς τους αναδιοργανώνουμε. Αντί να έχουμε προσωπικό του εξωτερικού που κοστίζει ένα σωρό λεφτά, γραφεία υπερπολιτελείας, δικαιώματα υπερπολιτελείας, συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη που είναι πολύ πιο αυστηρές από τη Κυπριακή Δημοκρατία, τότε μπορούμε να τα κάνουμε με άλλους τρόπους, να εξοικονομήσουμε τα λεφτά και να προσφέρουμε πρωτίστως και εξυπηρέτηση προς τους επιβάτες μας. Διότι είναι και αυτός ένας σημαντικός ρόλος για να προσελκύσουμε περισσότερο επιβατικών κοινών ή τουλάχιστον να διατηρήσουμε το κοινό που πιστεύει στις κυπριακές αερογραμμές. Όλα αυτά τα πτήσεις, τέλος πάντων τα δρομολόγια που ήταν εκτός, δηλαδή ήταν μακριά από τις προσδοκίες σας, που δεν είχαν αποφέρει οποιαδήποτε χρήματα, τερματίζονται? Δηλαδή δρομολόγια που δεν είχαν τους ανάλογους επιβάτες, έχουν τερματιστεί όλα ή υπάρχουν όχι, ακόμη όχι, και άλλα? Δεν είναι ανάγκη, ναι. Δεν είναι κριτήριο μόνο η πληρότητα των αεροπλάνων. Διότι στην περίπτωση της Ελλάδας των εσωτερικών δρομολογίων, ενώ είχαμε πληρότητες 90 και 100% ήταν ζημιογόνα. Είναι και τα ποσά που πουλά στα εισιτήρια. Και στην Ελλάδα, ναι, σταματήσαμε. Δεν διστάσαμε να σταματήσουμε άμεσα όλα τα εσωτερικά δρομολόγια. Για όλα τα εσωτερικά της Ελλάδας σταματήστηκαν. Ναι. Προκαιρού, άμεσα. Διότι είχαμε μια ζημιά 2 εκατομμύρια τον μήνα. Άρα είχαμε γεμάτες πτήσεις,
Αλλάζει μια. Αλλάζει μια. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος όμως. Φαντάζομαι πρέπει να πέσουν και άλλο τα εισιτήρια. Και άλλο το κόστος. Μα ήδη κάναμε δύο προσφορές. Μία το καλοκαίρι και μία τώρα. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ανταπόκριση. Βεβαίως υπάρχει ανταπόκριση. Στο κοινό δεν έχει χάσει την εμπιστοσύνη προς τις κυπριακές αερογραμμές και θέλω να βέβαια την ευκαιρία αυτή να το διαβεβαιώσω ότι σε περίπτωση που θα κλείσει οποιαδήποτε θέση και υπάρχει η πιθανότητα της νέας εταιρείας, δεν θα χάσει τα εισιτήρια. Άρα αγοράζουν άφοβα εισιτήρια. Θα πρέπει να αγοράζουν άφοβα εισιτήρια, διότι θα μεταβιβαστούν όλα αυτά τα εισιτήρια αμέσως σε καινούργια εταιρεία στην περίπτωση που θα μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνητικά. Άρα αναμένουμε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο θα ξέρουμε πότε θα μας απαντήσει. Έρχονται εμπειρογνώμονες, μας είπατε. Όχι, έρχονται οι δικοί μας εμπειρογνώμονες. Θα ξέρουν, θα έχουν κάποιες ενδείξεις, φαντάζομαι. Μπορεί να έχουν ενδείξεις, μπορεί να μην έχουν, αλλά και ενδείξεις να έχουν δεν είναι κάτι το απόλυτο. Δεν είναι δεσμευτικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί με μια απάντηση σε περιορισμένο χρόνο ή σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Άτομα που έχουν να παίρνουν ταξίδια από την Sun Miles, φαντάζομαι ισχύει το ίδιο σύστημα και με τους υπόλοιπους. Δεν διαφοροποιείται οτιδήποτε. Όχι, καθόλου. Δεν έχει καμία διαφοροποίηση. Όχι. Άρα καμία ανησυχία. Και πλέον έχουν μειωθεί αεροσυνοδεία εντός πτήσεων. Αφορολόγητα τερματίζονται. Όχι, οι αεροσυνοδεία εντός πτήσεων δεν έχουν μειωθεί. Το προσωπικό παραμένει ως έχει δηλαδή ο αριθμός που πήγαινε όχι, σε κάθε πτήση. Προχωρούμε στη δεύτερη φάση του σχέδιου πλεονασμού, που είναι άλλα 220 άτομα. Έχουν ήδη φύγει 35. Προχωρούμε και πλεονάζουμε καθημερινά, αφού ολοκληρώνουμε την αναδιοργάνωση του κάθε ενός τμήματος ξεχωριστά, διότι γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο σήμερα, εν αντιθέσει με την κατάσταση που είχαμε παραλάβει, που είχα φύγει 201 άτομα μέσα σε μια ημέρα ολόκληρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες. Δεν είχαμε χρόνο οι ανάγκες. Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια που είναι σωστό, αν και καθυστερούμε λίγο, να κάνουμε σωστούς πλεονασμούς, να επιλέξουμε, να δούμε τις ανάγκες της εταιρείας. Κάποια τμήματα συμπτύσσονται, κάποια τμήματα καταργούνται, όπως είναι τα αδασμολόγητα εν πτήση τα οποία τα αναβάλαμε για το ερχόμενο καλοκαίρι. Και προχωρούμε στο σημείο που θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά το πτυτικό προσωπικό, που είναι οι αεροσυνοδοί και οι πιλότοι, οι πλεονασμοί θα πρέπει να γίνουν τον ερχόμενο μήνα, όταν θα φύγουν και τα άλλα τρία αεροπλάνα. Δηλαδή, πόσοι θα φύγουν τον ερχόμενο μήνα? Όλοι συνολικά είναι 490. Έχουν φύγει, έχουν μείνει 220, έχουν φύγει 35 και θα φύγουν και κάποιοι άλλοι. Άρα η μεγάλη μάζα τώρα θα φύγει. Τώρα θα φύγει. Τώρα θα φύγει. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και φεύγουν και τα τρία αεροπλάνα από το πτυτικό μέχρι το πρόγραμμα. Μέσα του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Κάπου είχα διαβάσει για αναβλωμένες πτήσεις τις οποίες επιδιώκεται για να αυξήσουν τα έσοδα. Το 50% είναι να κάνεις εξοικονομήσεις, το άλλο 50% είναι να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Και ένας από τους τρόπους που αυξήσαμε τις πωλήσεις μας, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, ήταν περίπου 50 πτήσεις αναβλωμένες, τις οποίες δεν είχαμε πέρσι. Και έχουν προσθεθεί στο εισόδημα της εταιρείας, που ήταν ένα καλό case study και μπορεί να επαναληφθεί και κατά τους χειμερινούς μήνες που θα έχουμε χαμηλές πληρότητες. Τα αεροσκάφη των Κυπριακών Αεροδρομών πετάνε τις ώρες που πρέπει. Ως επιτροπή στο ναι. Δηλαδή, βρήκατε την χρυσή τομή να πετάνε χωρίς να. Μα δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα ποτέ με τις κυπριακές αεροδρομές. Ναι. Η καθυστέρηση που μπορεί να οφείλεται είναι κυρίως σε τεχνικά προβλήματα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις οι κυπριακές αεροδρομές φημίζονται όχι μόνο διότι έχουν τους καλύτερους πιλότους που το λένε όλοι οι εμπειρογνώμες που έρχονται, αλλά έχουμε και το καλύτερο μηχανικό τμήμα, το οποίο περιορίζει αυτές τις αναγκαίες, αν θέλετε, μικρές καθυστερήσεις που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα να επιδιορθώνονται γρήγορα. Άρα, αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση, είναι λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να υπάρχει ένα τεχνικό τμήμα μόνο. Αλλά έχω δώσει οδηγίες για οποιοδήποτε καθυστέρηση να με ειδοποιούν εμένα προσωπικά για να επιλαμβανόμαστε και το χειρισμό των επιβατών που επομίζονται αυτή την καθυστέρηση. Και η εμπειρία μου είναι ότι τους τελευταίους τρεις μήνες είχαμε σοβαρές καθυστερήσεις, τρεις ή τέσσερις, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Σοβαρές μόνο, μάλιστα. Και είχαμε δύο περιπτώσεις στις οποίες το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είχε εγκλήσει και έπρεπε να πάμε στην Καβάλα. Τέτοια πράγματα τα οποία δεν είναι στην δική μας δικαιοδοσία ή στα χέρια μας, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Άρα νιώθω ότι οι καθυστερήσεις είναι πολύ περιορισμένες. Θα πάτε και με νέα δρομολόγια, νέες ρυθμίσεις άμεσα, μελετάτε δηλαδή ποια άλλα δρομολόγια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Όχι προς και το να παρόν, φέρουν κέρδος ή λόγω έλλειψης αεροσκαφών ή μείωσης μάλλον των αεροσκαφών, αυτό θα περιοριστεί. Θα περιοριστούμε στα εφιστάμενα με ελάχιστες προοπτικές για νέα δρομολόγια, τουλάχιστον για τη χειμερινή σεζόν, εκτός από τις ναυλωμένες πτήσεις που θα μπορούν να είναι σε οποιοδήποτε δρομολόγιο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.